Κάθε πτυχή της υπόθεσης θανάτου της 31χρονης Κλειούς αποκτά δραματικές διαστάσεις. Ο 40χρονος σύντροφός της απολογήθηκε και πήρε το δρόμο για τη φυλακή με τη μητέρα του να καταραίει ανήμερα της επετείου θανάτου του μικρότερου γιού της. Πριν από 16 χρόνια, όταν έπεφτε νεκρός μετά από καταδίωξη στη διασταύρωση Καμαριώτη. Σήμερα ξέρετε τι είναι, τα συναπαντήσματα του παιδιού μου. Σήμερα, 16 χρόνια, είχα βγάλει τα μαύρα το Σεπτέμβριο και τα ξανάβαλα. Τα ξανάβαλα γιατί ήταν παιδί μου και αυτή, παιδί μου ήτανε. Παιδί μου που να ξέρα να ερχόμουν πιο νωρίς. Να ερχόμουν πιο νωρίς να γλίτωνα το καυγά. Κατά την προσαγωγή του έγινε κόκκινο πανί για την οικογένεια της άτυχης Κλειούς, που νωρίτερα δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, μιλώντας για άνανδρη δολοφονία της κοπέλας, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρή αναπηρία τα τελευταία χρόνια μετά από εγκεφαλικό. Ψυχρό δολοφονία, δηλαδή όταν γνωρίζεις ότι η συμβία σου έχει 67% αναπηρία, έχει υποστεί εγκεφαλικό πριν από 4 χρόνια, έχει νοσηλευτεί σε κέντρο αποκατάσταση, κάνει μια τρομακτική προσπάθεια, είναι σχεδόν καθυλωμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο, δεν σηκώνει χέρι να τη χτυπήσει. Η στάση αυτή πυροδότησε το δραματικό ξέσπασμα της μητέρας του κατηγορουμένου. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ζήτησε να κριθούν όλοι οι ένοχοι για το θάνατο της Κλειούς, μιλώντας για εγκατάλειψη της κοπέλας από την οικογένειά της. Οι τρεις να κατηγορηθούν και οι τρεις γιατί το πετούσαν σαν το σκυλί. Εγώ τόσα χρόνια που παλεύω, τον επαλεύω, ξέρεις τι σημαίνει τον επαλεύω. Κι όμως ποτέ δεν τον εγκατάλειψα. Ποτέ. Η ίδια μένει μόνιμα στο Βέλγιο και μιλώντας για το δράμα που ζούσε, προσπαθώντας να σώσει το ζευγάρι από βέβαιο θάνατο, εξήγησε ότι έστελνε χρήματα σε συγγενείς της προκειμένου να φροντίζουν για τη σύντησή τους και να τους δίνουν λεφτά μόνο για τις μετακινήσεις τους, ώστε να μην μπορούν να αγοράσουν ναρκωτικά. Άλλο είναι το υπόβαθρο του θανάτου. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να αποδειχθεί γιατί θα είναι για το καλό όλων. Γιατί αυτά τα δύο παιδιά, το δρόμο που είχαν πάρει και τον ξέρουμε όλοι, είναι αδιέξοδος, απλά συναντάει ο καθένας το αδιέξοδο του, άλλοτε λίγο πιο γρήγορα, άλλοτε πιο αργά. Το θύμα είχε απεξαρτηθεί, αντέτεινε ο Γιώργος Κοκοσάλης, εξηγώντας ότι η 31χρονη απομακρύνθηκε το τελευταίο διάστημα από την οικογένειά της, αντιδρώντας τη δική τους προσπάθεια να την κρατήσουν μακριά από το 40χρονο και τα ναρκωτικά. Η οικογένεια πάντα τη στήριζε, η οικογένεια πάντα τη φρόντιζε. Απλά υπήρξε μία σύγκρουση μεταξύ της οικογένειας της Κλειούς και της οικογένειας του κατηγορουμένου, διότι επέμενε η οικογένεια της συγχωρεμένης να απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο λόγο ακριβώς της τοξικομανίας. Και επειδή η Κλειό είχε κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και τα είχε καταφέρει, θεωρούσαν ότι θα την τραβούσε πίσω αυτή η ιστορία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις χώριζαν εντός και εκτός του δικαστηρίου τις δύο οικογένειες, τις οποίες ωστόσο ένωσε η μάστιγα των ναρκωτικών. Επαναλαμβάνω, δεν θα κάτσω να κρίνω τα λόγια μιας πονεμένης μάνας, γιατί σας ξαναλέω, εγώ συμπάσχω και με αυτή την πλευρά, με την έννοια και η μάνα αυτή έχει τον πόνο της. Η υπεράσπιση του 40χρονου ζήτησε και δεύτερη ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη για το θάνατο της Κλειούς, ενώ αναμένεται να καταθέσει άμεσα και αίτηση για την ένταξή του σε κλειστό πρόγραμμα απεξάρτησης, σε μια απέλπιδα προσπάθεια της οικογένειάς του να σωθεί. Δεν έχουμε τα ιατροδικαστικά ερωτήματα απαντημένα. Έχει και γίνει μια πρώτη εκτίμηση για την αιτία θανάτου που μπορεί να ανατραπούν από τα εργαστηριακά. Την ίδια στιγμή περνούσαν το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου και οι πρωταγωνιστές της χθεσινής συμπλοκής μεταξύ τοξικομανών στη Φορτέτσα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν και 22χρονοι που μαχαίρωσε τον 26χρονο σύντροφό της, ως ο ίδιος ο τραυματίας, τον οποίο κατήγγειλε για ξυλοδαρμό, αλλά και ένας 32χρονος, ο οποίος επίσης κατηγορείται ότι έδιρε τον νεαρό τοξικομανή.